Λίγα λόγια για μένα, ναι. Πριν από λίγο καιρό ξεκίνησα τη συνάφεια με ένα στόχο ουσιαστικά να μπορέσω να βοηθήσω επιχειρήσεις να μπορέσουν πιο γρήγορα να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες του blockchain. Εδώ και 2 χρόνια περίπου έχω ξεκινήσει να ασχολούμαι κυρίως με το Ethereum και να γράφω κάποια smart contract. Κυρίως πιο πολύ για χόμπι και τώρα τελευταία έχει ξεκινήσει να γίνεται και ένα κομμάτι και δουλειάς και να ασχολούμαι και επαγγελματικά. Έχω ξεκινήσει τον τελευταίο χρόνο να κοιτάζω μια τεχνολογία που ανήκει στο group του Hyperledger, το Iroha. Είναι μια από τις πολλές οικογένειες blockchain που είναι αυτή τη στιγμή κάτω από την ομπρέλα του Hyperledger. Ασχολούμαι και στην βιβλιοθήκη της, που έχουν για τη JavaScript, για το Node.js και το πώς συνδέονται client JavaScript με αυτό το blockchain. Αυτά για μένα είναι και προχωράμε. Τώρα, δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε ακούσει για το blockchain. Φαντάζομαι οι περισσότεροι από εδώ μέσα. Έχει γίνει ένα buzzword. Μπορεί να ακούσει σε αυτή τη στιγμή διάφορους συνδυασμούς AI με blockchain, analytics με blockchain. Και γενικά, οπουδήποτε υπάρχει ένα project, σκεφτόμαστε πώς ακολουθούμε δίπλα το blockchain. Και κατά εντάξει, ένα αστείο είναι ότι που είναι πολύ γνωστό, ξέρω εγώ, σαν κόμικ, είναι ότι έχω ακούσει για το blockchain, έχω ακούσει ότι είναι πολύ, πολύ γαμάτο, πάμε, ξέρω, να το βάλουμε κάποιο τρόπο, να το βάλουμε στο project μας, να το κάνουμε wow. Ωραία. Θα ξεκινήσω λίγο με μια εισαγωγή πριν μιλήσουμε για το Hyperledger, το τι είναι εξωτερική με τεχνολογία. Και τι είναι και τα smart contract, που είναι πολύ σημαντικά. Ωραία. Το blockchain είναι απλά μια βάση δεδομένων, ένα βιβλίο εγγραφών, το οποίο με τη χρήση κρυπτογραφίας έχουμε κάποιες αποδείξεις ότι ό,τι γραφτεί εκεί πάνω είναι αδύνατο να παραχαραχθεί από κάποιον ο οποίος έχει δικά του ωφέλη. Για σούμε ένα σκλέφτης χρημάτων, ξέρω εγώ, στην περίπτωση του bitcoin, θα μπορούσε να γράψει ότι μια συναλλαγή από ένα wallet που έχει πολλά bitcoin έγινε στο δικό του και έτσι ας πούμε, να κλέψει τα χρήματα του τάδε χρήστη. Ωραία, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, ότι είναι ένα ψηφιακό βιβλίο γραφών. Μετά, πάνω σε αυτό το βιβλίο γραφών, όλες οι πληροφορίες χασάρονται και κρυπτογραφούνται, έτσι ώστε όσοι χρήστες δεν έχουν τα κατάλληλα κλειδιά, δεν μπορούν να τις διαβάσουν. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, πετυχαίνουμε κάτι που είναι ενδιαφέρον, είναι ότι μπορούν πολλοί κόσμος να δίνει πληροφορίες, μπορεί να είναι ευαίσθητοι για τον ίδιο και να είναι πολύ σημαντικές σε ένα δημόσιο ledger, το οποίο το στηρίζονται διαφορετικοί χρήστες, διαφορετικοί κόμβοι. Αυτό δεν ισχύει, δεν είναι ακριβώς αλήθεια, δεν ισχύει για όλες τις τεχνολογίες blockchain. Υπάρχουν διαφορετικές, κάθε μία έχει τις ειδικές ιδιαιτερότητες και ώστε να λύσει και ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι όλο αυτό το σύστημα δουλεύει κατανημμένα από τη στιγμή μηδέν, χωρίς να υπάρχει συνήθως μια κεντρική αρχή που να κρατάει ένα backup όλου του δικτύου, ή που να χρειάζεται, ξέρω εγώ, κάθε χρήστης που θέλει να κάνει μια συναλλαγή οποιαδήποτε είδους να πρέπει να μιλήσει με αυτόν, να μπορεί απλά να έχει ένα δικό του κόμβο σε αυτό το δίκτυο και να ικανοποιεί όλα τα request μέσα από αυτό να είναι. Ένα κομμάτι που το ανέφερα είναι ότι η αρχή έγινε με το bitcoin και ουσιαστικά το πρώτο πράγμα που καταφέραμε ουσιαστικά να ψηφοποιήσουμε το blockchain ήταν ένα κρυπτονόμισμα. Τώρα, τα τελευταία 2 χρόνια και με το Ethereum και με άλλες προσπάθειες, προσπαθούμε να μπορέσουμε να ψηφιοποιήσουμε και άλλα φυσικά αγαθά από συμβόλαια αυτοκινήτων, από συμβόλαια σπιτιών και διάφορα άλλα προϊόντα, ακόμα και χρηματιστηριακά προϊόντα κλπ. Αυτό το κομμάτι που είπα ότι όλες οι πληροφορίες είναι κρυπτογραφημένες
και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και χασαρισμένες, οπότε είναι δύσκολο να μπορείς κάποιος που δεν έχει άξιση να τις χρησιμοποιήσει. Αυτά γενικά είναι τα 5 βασικά χαρακτηριστικά που έχουν τα blockchain, τα οποία κάθε ένα από αυτά έχει κάποιες ιδιαιτερότητες ανάλογα με την υλοποίηση, αλλά αυτές είναι γενικές αρχές. Τώρα γενικά, εδώ έχω γράψει πολλά πράγματα. Έχουμε τώρα το εξής concept. Είναι τα λεγόμενα smart contracts. Τα smart contracts είναι η προσπάθεια να μπορέσουμε να πάρουμε συμβόλαια που είναι πραγματικά. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένα απλό συμβόλαιο από το θα αγοράσω, ξέρω εγώ, τάδε ποσότητα χρυσού αν η τιμή του πάει εκεί πέρα ή κάτι άλλο, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και ένα escrow account το οποίο να λέει ότι θα στείλω την εντολή, ξέρω εγώ, στην μεταφορική να στείλει τα προϊόντα στον τάδε πολιτή αν μου δώσει τα χρήματα στον τάδε λογαριασμό. Και αυτό τρέχει σε κώδικα μέσα σε ένα blockchain αυτόνομα με εμπιστοσύνη από όλους τους χρήστες με ασφάλεια και ταχύτητα. Η πρώτη φορά που αναφερθήκαν τα smart contracts ήταν το 1996. Ήταν η ιδέα το πώς θα μπορούσαμε ουσιαστικά να ψηφιοποιήσουμε ολοκληρωτικά και σαν πρώτο σύλληψη πώς θα μπορούσαμε να ψηφιοποιήσουμε ολοκληρωτικά όλες τις πράξεις που κάνουμε στη ζωή μας. Και είναι ένα κομμάτι που τώρα, ας πούμε, φαίνεται να είναι αρκετά επαναστατικό, ξέρω εγώ, στο ίδιο το blockchain και το μπορεί να δημιουργήσει σε διάφορα case, να δημιουργήσει μια αλλαγή και να βελτιώσει, ξέρω εγώ, και σε κομμάτια, ξέρω εγώ, πιο δευτερεύοντα, ξέρω εγώ, πώς είναι να μειώσει τον κίνδυνο, ας πούμε, να χαθούν πληροφορίες. Δηλαδή, έχεις ένα σύστημα το οποίο είναι κατενεμένο κατευθείαν και κάθε γεγονός καταγράφεται στο κάθε κόμβο με έναν ασφαλή τρόπο να αντιγράφονται στον κάθε έναν, οπότε δεν χάνεις πάρα πολύ δύσκολο να χάσεις σχεδόν με αδύνατο τρόπο να χάθουν πληροφορίες και λοιπά, με σχετικά φτηνό τρόπο να το κάνεις και ακρίβεια σε όλες τις πράξεις, γιατί δεν επεμβαίνει, ξέρω εγώ, ανθρώπινο χέρι, εκτελούνται κατευθείαν μέσα από ένα υπολογιστικό σύστημα και εν τέλει, επειδή όλα αυτά γίνονται αυτόματα, να κερδίσεις σε κόστος, γιατί μπορούν να εκτελεστούν όλα σε μερικά δευτερόλεπτα, επειδή εκτελούνται μέσα σε έναν υπολογιστή. Ωραία. Αυτό είναι ένα κομμάτι που ανέφερα και όλα στα 5 βασικά χαρακτηριστικά του που έλεγε για τα blockchain. Είναι ότι έχεις, ανάλογα από τα χαρακτηριστικά, ανάλογα την τεχνολογία, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο μεγάλες οικογένειες. Είναι τα public blockchain, που είναι το γνωστό Bitcoin, Ethereum ή Zcash και λοιπά. Το οποίο το καθένα, ας πούμε, το Bitcoin είναι απλά ένα cryptocurrency, το Ethereum είναι μια πλατφόρμα για να τρέχει σε smart contract. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει το Hyperledger, υπήρχε πιο πέρα το Aries, το οποίο μπήκε, ενσωματώθηκε στο Hyperledger, και άλλα project τα οποία είναι τα private blockchain. Αυτά έχουν μια βασική διαφορά, είναι ότι σε ένα public δίκτυο μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε κόμβος και η επιστοποίησή του να γίνεται μέσω public εκεί και με έναν τρόπο πιο ελεύθερο. Δεν χρειάζεται κάποιος, δηλαδή, να τον κόμβο, δηλαδή μπορεί να ξεκινήσεις και τώρα μπορεί να ξεκινήσουμε ένα κόμβο στο Ethereum, δεν θα μας δεις κάποιο να πούμε, ξέρω, ποιοι είμαστε ή να κάνει κάποια επιστοποίηση. Το οποίο είναι πολύ βολικό στην περίπτωση ενός νομίσματος που μπορεί να είναι παγκόσμιο, όπως είναι το Bitcoin, αλλά δεν είναι πολύ βολικό π.χ. σε επιχειρήσεις. Γιατί εκεί πέρα μπορεί να χρειάζεσαι να ξέρεις ποιοι συμμετέχουν σε όλο το δίκτυο. Οπότε από αυτή την ανάγκη δημιουργήθηκαν τα private blockchain, στα οποία για να συνδεθεί κάποιος σε αυτό το δίκτυο πρέπει να πιστοποιηθεί και να είναι trusted από όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Τώρα, τι είναι το Hyperledger.
Το Hyperledger είναι η προσπάθεια να φέρουν τα block, να έρθει η τεχνολογία του blockchain στον κόσμο των επιχειρήσεων. Είναι κάτω από το Linux Foundation. Προσπαθεί να φτιάξει συνήθως όλες τις τεχνολογίες που έχει από κάτω του είναι όλες κυρίως permission, είναι private blockchain. Έχει κάποιες κοινές αρχές στο πώς σχεδιάζει την κάθε πλατφόρμα. Κυρίως ότι προσπαθεί να δώσει μια modular αρχιτεκτονική που να ξεχωρίζει το κάθε concept ξεχωριστό που υπάρχει στο blockchain, π.χ. όπως το πώς γίνεται το consensus μεταξύ των κόμβων για να δώσει την εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν δεν θα χαθούν δεδομένα, το πώς δηλαδή θα αντιγράφονται τα data μεταξύ των κόμβων ή και πώς έρχονται και πώς συμφωνούν και όλοι μεταξύ τους ότι έχει γίνει το τάδε event. Μετά στο πώς μεταφέρονται πληροφορίες και διάφορα άλλα κομμάτια. Είναι όλα τα project είναι open source. Μάλιστα, αρκετά, τα περισσότερα είναι hosted στο GitHub, εκτός από μερικά που είναι hosted στο Linux, νομίζω στο Linux Foundation. Βέβαια, έχουν και mirror πάνω στο GitHub. Και αυτό. Βασικά. Ωραία. Βασικά, τα project που κάνει η Cubate, το Hyperledger, ξεχωρίζουν σε δύο βασικές οικογένειες. Από τη μία πλευρά είναι τα blockchain, οι platforms blockchain που υποστηρίζει, που είναι το Fabric, που ίσως είναι και το πιο γνωστό κιόλας. Το στηρίζει ιδιαίτερα, ας πούμε, η IBM. Μετά είναι το... Αυτό έχει την ιδιαιτερότητα ότι θέλει να σχεδιάσει ένα layer ουσιαστικά για blockchain και το πώς μπορεί να φτιάξει ένα blockchain διαλέγοντας ακόμα και αλλάζοντας και πώς θα γίνει το consensus, πώς θα αποθηκεύονται τα δεδομένα στον κάθε κόμβο. Αυτοί σκέφτονται ότι μπορεί να έχεις εν τέλει να έχεις και ακόμα και επιλογή τι βάση θα χρησιμοποιείς εσύ για να αποθηκεύεις τα διάφορα data που έρχονται από τους άλλους κόμβους. Έχει μια μηχανή που τρέχει smart contract. Δεν έχει, ας πούμε, στο Ethereum, έχουν φτιάξει κανονικά ένα virtual machine για να τρέχουν τα smart contract, το EVM. Το Fabric δεν έχει επιλέξει αυτή την αρχιτεκτονική. Πάει κανονικά, έχει φτιάξει ένα framework για smart contract, το οποίο το κύριο είναι σε Go, το σκεπτικό είναι ότι μπορεί να βγει και σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού, το οποίο τρέχει κανονικά ένα προγραμματάκι σε κάποιο container, ο κάθε κόμβος τρέχει από το container και στο τέλος συμφωνούν όλοι οι κόμβοι που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία ότι το αποτέλεσμα του προγράμματος είναι αυτό και το σφραγίζουν και το αποθηκεύουν στο Ledger. Μετά είναι το Iroha. Το Iroha προσπαθεί να φέρει το blockchain στα mobile devices. Κυρίως δηλαδή να μπορείς να έχεις ένα κόμβο εύκολα σε ένα Android application, σε iOS application ή οτιδήποτε άλλο. Μετά είναι το Indie, που είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθούν ψηφιακές ταυτότητες πάνω στο blockchain. Κυρίως αυτή είναι η βασική τους δουλειά και το πώς να χειρίζεσαι τα κλειδιά που δημιουργούνται και όλα αυτά. Το Sawtooth είναι ένα blockchain που χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο consensus που το έχει αναπτύξει η Intel, που αξιοποιεί μια συγκεκριμένη ιδιότητα που έχουν οι επεξεργαστές της για να παράγουν κάποια random αριθμούς και ουσιαστικά ο αλγόριθμος που χρησιμοποιεί μοιάζει ακριβώς με τον αλγόριθμο που κάνει το blockchain, το bitcoin, αλλά τη διαδικασία του proof of work που κάνει, την κάνει emulate μέσα σε εκείνο το hardware για να μπορέσει να την κάνει πιο efficient. Αν και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μετά είναι το project Borrow, το οποίο είναι προσπάθεια να μεταφέρουν το Ethereum, που είναι public blockchain, σε ένα
σε ένα private, να σε ένα κάποιο private blockchain χρησιμοποιώντας ακριβώς όλη την, σχεδόν το μεγαλύτερο ποσοστό του source code του Ethereum, απλά χρησιμοποιούν ένα αλγόριθμο διαφορετικό για να κάνουν το consensus στο proof of stake, για να μπορέσουν να γίνει πιο efficient από πλευράς ενέργειας, και επίσης έχουν ενσωματώσει και μηχανισμούς για να μπορεί να κάνει authenticate τους κόμβους που συνδέονται σε αυτό το δίκτυο. Ωραία, και μετά υπάρχει και μια οικογένεια από διάφορα εργαλεία που έχουν φτιάξει. Είναι το Blockchain Explorer, ο οποίος συνδέεται με τις πιο πολλές αυτές τις τεχνολογίες, ώστε να μπορείς να παίρνεις κάποια στοιχεία για αυτό το δίκτυο, π.χ. να μπορείς να βλέπεις γρήγορα και για τα καινούργια block που δημιουργούνται, ή να βλέπεις πόσο γρήγορα κάποια metrics για το σύστημα. Μετά είναι το Composer, που είναι ένα εργαλείο για να φτιάχνεις εφαρμογές στο Fabric, DApps. Και το Silo είναι ένα framework για να μπορεί να κάνεις deploy γρήγορα ένα Fabric δίκτυο. Και το Quilt είναι μια προσπάθεια να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα framework στο οποίο να μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους διαφορετικές τεχνολογίες blockchain, ώστε να μπορούν να γίνονται και συναλλαγές μεταξύ διαφορετικών. Δηλαδή, να μπορείς να συνδέσεις το Fabric με το Iroha, ώστε να μπορούν να συνδέσουν διαφορετικά δίκτυα, τα οποία δεν ήταν πριν δυνατόν. Ωραία, αυτό. Στηρίζεται από πολλούς μεγάλους παίκτες. Μέχρι στιγμής αυτά είναι τα νούμερα, και αυτά είναι μόλις 1,5 με 2 χρόνια λειτουργίας όλου του project. Αυτά δεν είναι ακριβώς, γιατί αλλάζουν πολύ γρήγορα. Δηλαδή, νομίζω πρόσφατα συμμετείχαν 20 members σε όλο το consortium. Οι contributors είναι πάνω από 100, και τα project αυξάνονται συνέχεια. Δηλαδή, κάθε 1-2 μήνες ανακοινώνει κάποιο καινούργιο project που γίνεται incubate στο όλο το εγχείρημα. Και διοργανώνονται αρκετά hackathons συγκεκριμένα για τις τεχνολογίες και το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν. Και ωραία. Τώρα λίγα πράγματα για το Fabric, το οποίο σε αυτό δουλεύω και κυρίως. Το Fabric είναι, όπως είπα και πριν, μια πλατφόρμα για κατεμένα ledgers. Αυτή τη στιγμή, έχει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά. Ότι είναι ένα private δίκτυο, ότι όλες οι συναλλαγές είναι confidential, οπότε αν δεν έχεις δικαίωμα να τις διαβάσεις, δεν τις διαβάζεις κάποιος τρίτος. Δεν έχει κάποιο κρύπτο που να το έχει ενσωματωμένο στο σύστημά του. Ό,τι γίνεται είναι από τα smart contract που είναι γραμμένα σε Go, τα οποία ονομάζονται και chain code στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Ο βασικός τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω του πρωτοκόλλου gRPC. Υπάρχουν εργαλεία που μπορείς να κάνεις expose όλες τις πράξεις σε REST. Η βασική αυτή τη στιγμή clients είναι γραμμένοι σε Python, JavaScript και Go. Όλο το source code της συγκεκριμένης πλατφόρμας είναι σε Go. Έχει τρεις βασικούς ρόλους στους κόμβους που χρησιμοποιεί. Είναι ο client, ο οποίος θα στέλνει τις πράξεις που θέλει, δηλαδή μπορεί να θες να ανταλλάξεις κάποιο ψηφιακό asset που είσαι ορίσει μέσα στα smart contract. Υπάρχουν οι peers που αυτοί θα εκτελέσουν τον κώδικα και στο τέλος θα συμφωνήσουν μεταξύ τους για το ποια θα είναι η καινούργια γραφή στο ledger. Και υπάρχουν και το concept του orderer, ο οποίος είναι αυτός που κάνει secure ότι κάποιος που δεν έχει δικαίωμα δεν θα διαβάσει τα δεδομένα μου. Θα διαβάσει μόνο αυτοί που πρέπει να τα διαβάσουν. Υπάρχει και ένα τρίτο βασικό component, είναι ένας SA server, ο οποίος αυτός αναλαμβάνει να πιστοποιήσει ότι ο κάθε κόμβος που συμμετέχει
έχει το δικαίωμα, δηλαδή τον, τον κάνει authenticate και authorize για το access που θα έχει. Αυτά για το Fabric. Τώρα, το Iroha είναι ένα δεύτερο project που έχω ασχοληθεί συμμετέχοντας στην καταγραφή, έχω κάνει κάποια contribution πάνω στο JavaScript library της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Αυτό έχει μια διαφορά, ότι έχει ένα δικό του consensus algorithm, το οποίο το ονομάζουν αυτοί Σουμεράγγι, ή αλλιώς Yet Another, υπάρχει και μια άλλη ονομασία που λέει Yet Another Consensus Algorithm, YAC νομίζω το λένε, δεν θυμάμαι, ο οποίος είναι μια υλοποίηση του πολύ γνωστού αλγόριθμου για κατενεμένα συστήματα του Byzantine Fault Tolerant. Έχει κάποια component τα οποία ξεκινάνε από κάποιες οικογένειες κόμβων, οι οποίοι κάνουν την πιστοποίηση των καινούριων κόμβων που μπαίνουν, κάποια άλλη που αναλαμβάνουν να τρέξουν τα smart contract. Αυτή τη στιγμή έχει αυτές τις 5 τεχνολογίες σε client, γιατί όπως ανέφερα και πριν, το Iroha προσπαθεί ουσιαστικά να φέρει το blockchain στα κινητά. Έχει Android, έχει Android client, έχει client για το .NET, Python, JavaScript και για το iOS. Γενικά έχει ενδιαφέρουσα πλατφόρμα, δεν είναι αυτή τη στιγμή από τις πιο όριμες πλατφόρμες που υπάρχει στο Hyperledger. Ας πούμε το Fabric είναι τρομερά πιο όριμο, και αν κάποιος ξεκίναγε τώρα θα το πρότεινα, ας πούμε, να ξεκινήσει να δει πρώτα αυτή την πλατφόρμα, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα για κλείσιμο κιόλας πω κάποια πράγματα για τη δικιά μας δουλειά. Εμείς ξεκινήσαμε πριν από 6 μήνες μια προσπάθεια με την Κουβάμα να κάνουμε ένα proof of concept για το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Fabric σε μια δικιά τους εφαρμογή για να διαχειρίζονται κάποια συμβόλαια, και ότι στηρίζουμε το Iroha κάνοντας contribution στη βιβλιοθήκη για το JavaScript. Αυτά από μένα. Ερωτήσεις. Να ρωτήσω, στην Groupama, πώς το χρησιμοποιείτε το blockchain, ένα παράδειγμα δηλαδή. Ναι. Κοίταξε, τώρα αυτό είναι ένας... Τώρα είναι ένα proof of concept. Ουσιαστικά το χρησιμοποιούμε εσωτερικά. Έχουν καταστήσει κάποιους κόμβους σε δικά τους μέρη. Κυρίως είναι στην ελληνική εταιρεία. Και αυτό που κάνουμε είναι ότι... Χοντρικά, γιατί δεν μπορώ να πω για 100%, γιατί είναι λίγο παράξενη. Έχουμε φτιάξει κάποια συμβόλαια πραγματικά και τα έχουμε γράψει σε Go, σε Chain Code, και αυτό ουσιαστικά κάθε κόμβος που από αυτούς τους δικούς που συμμετέχει, δηλαδή μπορεί να είναι το API τους ένας κόμβος, μπορεί να είναι κάποιο site τους ένας άλλος κόμβος, στέλνει εκεί πέρα το request που είναι για να κάνει π.χ. για κάποιο claim ή για κάποιο καινούριο συμβόλαιο. Εκτελείται μέσα στο Fabric δίκτυο και το συμβόλαιο ζει μετά στο συγκεκριμένο chain code. Δεν είναι και το killer app για το blockchain, είναι μια δοκιμή πιο πολύ πειραματική για τους ίδιους. Ναι, αυτό, σαν βάση. Σαν μια βάση κατανεμένη, η οποία... Εντάξει, και η δικιά μου άποψη δεν έχει και κάνει 100% sense έτσι όπως είναι σχεδιασμένο. Απλά είναι μια προδοκιμή που αν πάει καλά, θα μπορούσε να προχωρήσει και στον όμιλο. Οπότε και να έχει πιο πολύ νόημα. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.